βγαίνει από την περιοχή ο Καμαρά. Εκεί κινείται ο Σαγκανόφσκι. Κλείνει ο Τζιόπ. Πάτησε ο Μπρίτο. Εξαιρετικά ο Καμαρά πλασάρει η επέμβαση του Σάχα μακριά ο Καράμπελας. Στο 11. Μπρίτο. Δοκιμάζει το αριστερό κόρνερ. Στο 21 ο Σάχα. Νεμπεγλέρας εκτέλεσε, η κεφαλιά έξω του Μπαζίνσκι. Δόνης βλέπει τον Ατρόμητο να λειτουργεί ικανοποιητικά στο κέντρο. Καμαρά να έχει εκμηδενήσει τις απειλές στην εστία του Χρυσόστομου Μιχαηλίδη. Κίτρινη στον Τιόπ και αποβολή. Δεύτερη στο παιχνίδι για τον εκτός ρυθμού Σενεγαλέζο. Μάτς με αντίπαλο που έχει 10 παίκτες αυξάνει την υπομονή που χρειάζεται η ομάδα του. Καμαρά με το αριστερό, αδύναμο σούτ. Δεν ανησυχεί ο Σάγας το 52. Κάνε κίνηση και ο Γιάχιτς. Το γυριστό του Μανολά. Out. Μάκος. Μπλάνκο. Στην πλάτη του Ολιβέιρα, ωραίο σούτ. Μιχαηλίδης το 65. Η πάσα για τον Μπλάνκο από τον Λιμπερόπουλο, πλασάρει τον Μιχαηλίδη και θέλει να πάει για την προβολή, 1-0! Ο Μπλάνκο, καταπληκτικό γκολ στο 85, όλα τα λεφτά είναι η ασίστ του Λιμπερόπουλου για το προβάδισμα της ΑΕΚ στο Περιστέρι. 0-1 ο Μπλάνκο. Συνεργάζονται οι δύο τελευταίοι σκόρερ της ΑΕΚ σε αυτό το γήπεδο για τις ισάριθμες νίκες το 9 και το 10 με 1-0. Καμαρά. Με το γιάχι της έντρα χαμηλά, 1-1. Η σοφάριση του Ηλία Αναστασάκου. Η τρίτη και τελευταία αλλαγή του Δόνη. Αυτή η σέντρα πέρασε στο κέντρο, στην καρδιά της άμυνας. 1-1 στο Περιστέρι. Θα νικηθεί ο Σάχα στο τέλος. Τέλεσε η επέμβαση κόρνερ από το Σφάκι στο φάουλ από τον Ροτζέριο. Πρίτας, πάσα για τον Ρουίζ. Ρουίζ με το Φιτανίδη μπροστά του, έρχεται σε βοήθεια και ο Βαγγέλη, παίρνει την μπάλα. Το γύρισμα του Βαγγέλη, ευκαιρία για τον Πρίτα, δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Γύρισμα ο Ντότσι, το σουτ μπλοκάρει. Δεύτερη προσπάθεια ο Σφάκης. Τόχα και Χαβίτο. Το Ρουίζ βάζει το πόδι του, δεν μπορεί όμως να νικήσει τον Ντεγκρά, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Πουλίντο νομίζω. Ο Φάλμπου Κέρσονέτο στο 56 είμαστε. Με το που εκτελεί πέραση μπάλα από το τείχος γκολ, 1-0 στο 56. Τύπημα φάουλ από τον Νέτο που δείτε τον πώς πανηγυρίζει και το άξιζε αυτό το γκολ χωρίς καμιά αμφιβολία, αφού αυτός ήταν που πήρε πάνω του τη φάση από την αρχή όταν μπήκε με μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη αποφασιστικότητα για να πάρει την μπάλα, να κάνει την κούρσα προς την περιοχή του Αστέρα Τρίπολης, να κερδίσει το φάουλ από τον Παστία και αμέσως μετά για αυτά την μπάλα και να εκτελέσει όπως βλέπετε εδώ για να σκοράρει στο 56 και να λύσει το γρίφο που υπήρχε έως αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Τροδοκάρει κεφαλιά από τον Λαζαρίδη, στραβοκεφαλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση για το σούτ από το Χαβίτο Άουτ. Λίδο στον Ρίος, αυτός για τον Μπαστία, βγαίνει ο Σιφάκης, ο Μπαστία συνεχίζει, υπάρχει όμως υπόδειξη από τον βοηθό και σταματάει το παιχνίδι ο Αρετόπουλος. Το λεπτό βλέπετε ο Μπαστία πράγματι έρχεται από τέση offside για να πάρει την μπάλα. Φιτανίδης γέμισμα για Τότσι, από την απόκρουση του Κουλουχέρη μπάλα στον Αράς. Αράς με τον Νέτο, ο Νέτο προσπαθεί να το σταματήσει, πέφτει ξανά ο Αράς, δυνατό το shoot out. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, επιμένει ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Ουντότσι εκεί, ο οποίος πέφτει και ρίχνει να πονάει στη μονομαχία με τον Κουλουχέρη. Εδώ βλέπουμε και πάλι, με προηγούμενη φάση, Φιτανίδης. Η μπάλα στο δοκάρι από αυτή τη βολίδα του Φιτανίδη. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης να απαντήσει στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Ο καπετάνος εκτελεί απευθείας το φάουλ, βουτιά του Λιμπερόπουλου στο δοκάρι, αμυντική της Ξάνθης απομακρύνουν σε δεύτερο χρόνο μόλις το δεύτερο λεπτό. Ένα λεπτό αργότερα φάουλ για την Ξάνθη, το γέμισμα στην περιοχή. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι, ο διαιτητής Πάθας δίνει επιθετικό φάουλ. Ο Αντεφέμι στο replay φαίνεται να σπρώχνει το Σανκαρέ και στη συνέχεια ο παίκτης του Ολυμπιακού Βόλου ακουμπά την μπάλα. Ο Φλίσκας εκμεταλλεύεται τη λαθασμένη μεταβίβαση του Άλβαρες και επιχειρεί στο 20 μακρινό σουτ. Η μπάλα περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γιακούποβιτς. Ωραία κάθετη παλιά από τον Κιντάνα, ο Καντόγκο απέναντι από τον Γιακούποβιτς. Ο τερματοφύλακας της Ξάνθης πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση στο 24. Βαθιά παλιά, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού Βόλου δεν αντιδρά σωστά. Ο Μαρσελίνιο διατηρεί με δυσκολία την ισορροπία του και με το δεξί, που δεν είναι το καλό του πόδι, σουτάρει αδύναμα στο 36. Στο επόμενο λεπτό η ομάδα του Βόλου είναι στην αντεπίθεση. Σέντρα του Ούμπιντε στο δεύτερο δοκάρι. Ο καπετάνος κατεβάζει ωραία την μπάλα και χάνει ανεπανάληπτη ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο η πρώτη καλή στιγμή είναι για τον Ολυμπιακό Βόλου. Σέντρα του Κάστρο, ο Μαρτίν με κεφαλιά χάνει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 50. Στο 57 ξεκινάει η φάση με τον Κάστρο. Σέντρα του Ούμπιντε. Ο Μάρτιν, χωρίς να είναι σε θέση offside, πιάνει αδύναμη κεφαλιά. Ο Μάρτιν φεύγει πίσω από τους αμυντικούς της Ξάνθης. Και έρχεται γρήγορα η απάντηση από τους γηπεδούχους. Ο Μαρσελίνιο αδειάζει με προσποίηση στον προσωπικό του αντίπαλο και 57. Ο Χρήστος Πανόπουλος πανηγυρίζει, ο μεγαλομέτωχος της Ξάνθης. Ο Σανκαρέ στη μονομαχία με τον Έλλη, η επέλαση του Μαρσελίνιο για να κάνει το 1-0. Ο Μαρσελίνιο στο 63 ξεκινά ατομική προσπάθεια διανύοντας τα 2 τρίτα του γηπέδου. Χωρίς να τον πιέζει κάποιος, προωθείται και ο Έλικτον. Τελικά ο Βραζιλιάνος πιάνει δυνατό σουτ, φεύγει για λίγο εκατοστά η μπάλα από την εστίαση. Στο 70 ο Μπρέσκα έχει φύγει από αριστερά, η κεφαλιά από τον Μάρτιν και ο Ούμπιντες, μόνο στο αντίπαλο τέρμα, δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται στο 84. Ο ψυχογιός βρίσκει στο ημικύκλιο τον Μάρτιν, αυτός περνά ωραία στον Μπρέσκα. Το σουτ κοντράρει σε αμυντικό της Ξάνθης και ο Σοδύση. Ο Σάκης Τσιόλης δεν μπορεί να πιστέψει τα σίγουρα του. Το κακό τριτώνει για τον Ολυμπιακό Βόλο όταν το σουτ του Μάρτιν βρίσκει στο δοκάρι στο 88. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ψυχογιός πέφτει μόνος του στην περιοχή της Ξάνθης, εκβιάζει το πέναλτι. Ο διαιτητής Ψάθας τον αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παιχνίδι με 10 παίκτες, η ομάδα του Βόλου χάνει ξανά μετά τις 2 Οκτωβρίου και λαμβάνει τέλος το αίτητο σερί 7 αγώνων. Στην παλιά για τον Λεάλ, βγήκε στην πλάτη του Αραμπατζή. Τον Ουρουγουανό με πολύ φάλτσο, ο Ελευθερόπουλος πρώτου Ρωμάνο στην πρώτη γενικώς καλή στιγμή στο παιχνίδι. Καταγράφεται για τον Εργοτέλη. Όλο για τον Εργοτέλη, ο Ρωμάνο παίζει γρήγορα με τον Γιαλούση. Η σέντρα σούτ από τον Γιαλούση επικίνδυνη. Πορεία για την εστία του Ελευθερόπουλου, πέταξε την μπάλα κόρνερ ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Σολτάνη. Θέλει να συνεργαστεί με τον Σίσιτς, η κόντρα πάντως τον ευνόησε και βγήκε πάσα στον εαυτό του. Κάνει τώρα το σούτο Μάρα που μπήκε στη φάση, δεν το πιάσε όπως θα ήθελε, είναι σαφές αυτό από την εικόνα. Χωσέμι, η σέντρα, εύκολα ο Χίπλιγκερ. Ντάνι, Μάρα, Γκαρσάνιο. Έπιασε ένα σούτ πάνω στην κίνηση, στο 30 η ευκαιρία για τον Ηρακλή χάθηκε. Ο Ζουνίδης συνεχίζει να ζητά από τους παίκτες του να ανεβούν, να πιέσουν ψηλά, χωρίς όμως να έχει περάσει το μήνυμά του από την αρχή του παιχνιδιού. Και μέχρι τώρα ο Λεάλ τώρα από τα δεξιά. Κάνει τη σέντρα, ο Ελευθερόπουλος σε συνεννοησία. 0-1 για τον Εργοτέλη με σκόρερ το Ρωμάνο. Το σκορ άνοιξε στο Καθαζόγλου για την κριτική ομάδα. Για συνεννοησία στην άμυνα του Ηρακλή, το τρίτο γκολ στη σεζόν για τον Ρωμάνο. 0-1 ο Εργοτέλης. Ο Αλγερινός και πάλι. Δίνει στον Σίσιτς. Ο Σλοβαίνος έφερε την μπάλα στα αριστερό. Η μπάλα γλύφει το δοκάρι του Δασκαλάκη. Περνάει out. Ο Λίμα παίρνει φόρα. Πέρασε η μπάλα. Goal 1-1. Καταπληκτικό το φάουλ από τον Παύλο Λίμα. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που ο Δασκαλάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο Ηρακλής ισοφαρίζει πολύ γρήγορα στις αρχές του δευτέρου μέρους με το πρώτο γκολ του Λίμα στη σεζόν. Μάρα. Θέλει να βρει χώρο για να κάνει το δεξί, το έκανε μπάλα out. Ο Γιαλούσης στα δεξιά έβγαλε τη σέντρα. Ο Λεάλ
Τον έκοψε ο Κατσικάς και ψάχνω στο Ρακλή ο Μπούντιμιρ. Το σούτ πάνω στην κίνηση, μπαλ out. Ο Σίσιτς πέρασε από τον Ζούνιορ, κρατάει ο Σλοβένος που βρήκε διάδρομο από την κίνηση του Βέλιου, έκανε το σούτ ο Δασκαλάκης στην πορεία της μπάλας, έκρινε και σωστά έκρινε, δεν χρειάζεται να την βρει, την άφησε να περάσει εκτός. Αραμπατζής για τον Σίσιτς, η παράλληλη σέντρα, η προβολή από τον Χίμπλικερ, πάρα λίγο αυτοκόλλη, μπάλα περνάει κόρνερ στο 86. Επστάιν, η παλιά και ευκαιρία για την Κέρκυρα. Με το γύρισμα από τα αριστερά και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Το 0-1 που έρχεται από το Φλαβίνιο στο 17. Εκεί κοιτάξτε πως βγαίνει καθαρά, βεβαίως καλυπτόμενος, και γυρίζει την μπάλα από τα αριστερά για τους φιλοξενούμενους ο Κοντοδήμος. Και τελικά έρχεται το γκολ από το Φλαβίνιο. Ο Γιάντσης είναι, έχει πάει τα αριστερά, αυτός γυρίζει. Πέρασε μπάλα πόλους, δεν προλαβεί ούτε Τσότσαλιτς. Κοντοές, Αναστασόπουλος, αφήνει έξυπνα ο Ριέρα, μπαίνει στη φάση ο Γουντουλάκης, ευκαιρία για τον Πανιόνιο, το σούτα τον Κούκετς με το δεξί, κόντρα από τον Κοντοδήμο στο 23. Σάμαρης, Ριέρα, βλέπει τον Κούκετς, ευκαιρία για τον Πανιόνιο, το σούτ-αουτ στο 36. Κοντοδήμος, καλή σέντρα, είναι ευκαιρία για την Κέρκυρα που χάνεται με τον Γιάντσι μπροστά από το μάχο 42. Κοιτάξτε τι λάθος γίνεται τώρα από τον Πανιόνιο. Φλαβίνιο πάει να πλασάρει από μακριά και αυτά είναι τα φαινόμενα βέβαια στο 2. Μανιάτης έχει χώρο, βγάζει μια σέντρα πάνω στον Κοντοδήμο. Αναστασόπλος στο σουτ, κακό out. Παίρνουν οι παίκτες Πανιωνία το λάθος του Τολτίδη. Ανοίγει ο Αναστασόπλος για τον Κοντοέ που κάνει πολλή δουλειά στο δεύτερο μήχρονο από την αριστερή πλευρά. Βρίσκει το Σάμαρη, έχει κενά στην άμυνα εκεί η Κέρκυρα. Καθυστερεί κάπως ο Πανιώνιος ο Κοντοέ στη σέντρα και φαλιά το Ριέρα out. Καλή στιγμή με κακό τέλος όμως για τον Πανιώνιο στα 2. Το γύρισμα Ριέρα. Το shoot out στο 73. Στο 76 ο Μπάλαπαν έχει την ευκαιρία για απευθείας εκτέλεση. Προς την εστία πέφτει ο Κωνσταντόπουλος. Απομακρύνει την μπάλα και βγαίνει πλάγιο. Το κεφαλιά out από το Σιώβα στο 88. Μανιάτης. Βλέπει την κίνηση του Τσότσαλιτς. Έχει ντουμπλάρει εκεί ο Κοντοδήμος. Πάει για τον Κολοπανιόνιο. Στο χάνει ο Μπάλαπαν. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, μόνο στο Κροάτης μπροστά από τον Κωνσταντόπουλο, κλωτσάει τη μεγάλη ευκαιρία. Και ο κόσμος εδώ ξεσπάει, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει. Μόνος του εδώ ο Μπάλαμπαν βρίσκει περισσότερο με το καλάμι την μπάλα.